Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μα. Ε, αν δεν είχαμε την Ελένη σήμερα, πότε θα μιλούσαμε. Ε, 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 καλημέρα. Ε, καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα, καλημέρα. Σα πήγε μέχρι αργά, σ έτσι. Κατά τι 12 τελειώσετε Ναι, 12 η ώρα τελείωσε oh. και μέχρι να κάνουμε το ρεπορτάζ, φτάσαμε τα ξημερώματα. Με δύσκολη ναι. η νύχτα. Εν πάση περιπτώσει αυτό που βγήκε εχθές από την πολιτική γραμματεία είναι ότι όλες και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η πλευρά του κυρίου Κασελάκη και η πλευρά της πολιτικής γραμματείας ε, κάνανε βήματα πίσω προφανώς γιατί μπροστά ε, υπάρχει το μεγάλο διακύβευμα των ευρωεκλογών. Ε, δηλαδή ε, για να υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη εικόνα να πούμε ότι καταρχήν όταν ξεκίνησε η συνεδρίαση, υπήρξε ένας έντονος εκνευρισμός, γιατί ο κύριος Κασελάκης εμφανίστηκε να ζητάει στην πραγματικότητα τα στελέχη της, του ΣΥΡΙΖΑ να τον διαβεβαιώσουν ότι θα είναι αρχηγός μέχρι τις εκλογές, μέχρι τις εθνικές εκλογές το 2024 και ότι δεν θα αφισβητηθεί στην πραγματικότητα ε, μετά τις ευρωεκλογέ του Ιουνίου. Ναι. Αλλιώς, είπε ο κύριος Κασελάκης, ε, θα προσφύγει για δεύτερη φορά στη Βάση, που όπως ξέρουμε ο κύριος Κασελάκης είχε εκλεγεί με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία mm -hmm. από τα μέλη και τους φίλους του, ε, ναι. του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ε, ο κύριος Κασελάκης σε αυτό το σημείο εισέπραξε ένα ηχηρό όχι ε, από την συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα οποία του είπαν ότι ε, δεν, δεν δίνουν σε κανέναν λευκή επι, ε, επιταγή και ότι όλοι θα κρυθούν ε, μετά τις ευρωεκλογές. Mm -hmm. ε, όσο περνούσε η συζήτηση, ε, με τα στελέχη τα οποία ε, τις προηγούμενες μέρες είχαν βρεθεί απέναντι στον κύριο Κασελάκη ε, άρχισαν να κατεβάζουν τόνους και να εξηγούν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι όποιες ενστάσεις υπάρχουν δεν έχουν να κάνουν με το πρόσωπό του mm -hmm. ότι αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι ένας εκλεγμένος πρόεδρος από τη βάση και ότι ε, τα πηγαίνει καλά σε ό,τι αφορά τα θέματα ε, της επικοινωνίας και ε, ε, yeah. των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ ε, και ότι ε, εν πάση περιπτώσει yeah. ο στόχος δεν ήταν η αλλαγή του Προέδρου. Yeah. Ε, από τη μία ε, βέβαια Ελένη κύριο... πάνω σε αυτό που είπες πριν μας πεις τι, τι έγινε στη συνέχεια ε, που λέει ο κύριος Κασελάκης ότι αυτό που ακούσαμε ότι δεν θα γίνω η φυγένεια εν μέρη... Έτσι, όπως έχει διαμορφωθεί το κλίμα στο κόμμα, σου λέει θα πάω εγώ στις ευρωεκλογέ. Με τόσο άσχημη, άσχημο κλίμα, δεν θα πάει καλά το κόμμα. Αν συνεχίσουμε έτσι, σε αυτό το, το ύφο, οι, οι δύο πλευρέ, και μετά θα μου πείτε να φύγω. Ε, από την πλευρά του και ο ίδιο, έχει, έχει δίκιο να ζητά την εμπιστοσύνη, Αν μη τι άλλο, και να μην διαμορφώνεται διαρκώ αυτό το άσχημο κλίμα. Ενώ μπροστά μα έχουμε τι ευρωεκλογέ. Έχει έτσι. δίκιο μέρη, αλλά. Ε, εάν ε, τουλάχιστον αυτό του είπαν τα στελέχη της ναι. πολιτικής γραμματείας, αν και ο ίδιος δεν ευθυνιδίαζε με μία σειρά από αποκινήσεις, mm -hmm. τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, ε, στην πραγματικότητα, κανένας δεν αμφισβητεί την προεδρία του κυρίου Κασελάκη. Mm -hmm. Οι ενστάσεις που υπάρχουν έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι... Επειδή είναι παρορμητικός, είναι στοιχείο του χαρακτήρα του, κάνει πράγματα χωρίς ε, στην πραγματικότητα να λαμβάνει υπόψη του τα όργανα του κόμματος. Ναι. Ή δεν συνομιλεί με τα στελέχη που, τα οποία μετέχουν στα όργανα. Αυτό όμως δεν γίνεται γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. όπως όλα τα, τα κόμματα, έχουν μία δομή, έχουν όργανα ε, και εν περιπτώσει ε, 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 έχει σημασία ναι. η άποψη των οργάνων, για, των ανθρώπων που μετέχουν στα όργανα, γιατί είναι λεγμε, εκλεγμένοι και αυτοί από τη βάση. Δεν είναι διορισμένα. Δεν, είναι δεν διόρισμα έχει διόρισμα όμως πένα, αυτή, αυτή την λέει. κουλτούρα, κύριος Κασελάκης, από τι ΗΠΑ. Πολιτείες. ΗΠΑ Πολιτείες έχουμε προσωπικά και κόμματα. Το... Δεν έχει την κουλτούρα αυτή να αποφασίζουν, ξέρω εγώ, το γραφείο, το πολιτικό των Δημοκρατικών, το γραφείο, ε, η ομάδα των, ε, των Ρεπουμπλικανών. Ναι. Δεν την έχει αυτή την ονοτροπία, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ναι, ακόμα αυτό που, που λε είναι σωστό, όμω είναι πρόεδρο ενό κόμματο που λειτουργεί έτσι. Ναι. Δηλαδή και είναι ε, ε, ο ΣΥΡΙΖΑ διακρίνεται για αυτές τις διαδικασίες. Mm -hmm. ε, και εγώ ε, παρακολουθώντας το ΣΥΡΙΖΑ χρόνια λέω ότι η κρίση που υπήρξε τη συγκεκριμένη στιγμή πραγματικά ήταν άδικη. Γιατί εδώ πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ τη συγκεκριμένη στιγμή δεν έχει τάσεις. Παλιά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ γινόταν oh, χαμός oh, but... γιατί υπήρχαν τέσσερις τάσεις. Μόνο. Mm -hmm. Σήμερα δημιουργεί, λέμε, mm -hmm. πιο... Έτσι δυνατές. Ε, σήμερα δημιουργήθηκε μία κρίση 48 ώρων γιατί, γιατί υπήρξε μία κακοφωνία από όλες τις πλευρές. Mm -hmm. Δηλαδή ένα πράγμα, ε, ε, δεν υπήρξε συζήτηση. Yeah. Όταν πια καθίσαν σε ένα τραπέζι και ο κύριος Κασελάκης και τα στελέχη της πολιτικής γραμματείας Συζήτησαν, είπαν ο καθένα, τα είπαν έξω από τα δόντια. Δηλαδή, είπε ο κύριο Κασελάκη, του ρώτησε: με αμφισβητείτε. Απάντησαν οι άλλοι: Ότι εμεί δεν αμφισβητούμε κανέναν, αλλά και εσύ δεν μπορεί να μα εκνευρίζει. Ναι. Δηλαδή, υπόθηκαν πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν υποθεί πολύ ε, νωρίτερα. Ρωτήσουμε και ρωτήσουμε κάτι. Οφία. Ναι, Ελένη. Το ερω... ερωτηματολόγιο το πήρε πίσω. Θα ισχύσει, θα το δώσει στο συνέδριο. Το ερωτηματολόγιο σε... το είπε, ναι. είπε, είπε σε, στην αρχική του δήλωση ναι. ότι. Ε, στη, μάλλον όχι στην πρώτη, πρώτη δήλωση, ναι. μετά. Ότι το ερωτηματολόγιο δεν το έβαλε για να ισχύσει τώρα. Το ερωτηματολόγιο το έβαλε για να, για να αξιοποιηθεί στο ναι. συνέδριο του Οκτωβρίου. Ναι. Ε, όπου εκεί το συνέδριο αυτό θα έχει να κάνει με τη φυσιογνωμία του κόμματος ναι. όχι για αυτό το συνέδριο ναι. ναι, Ελένη είπες για το κρίσιμο 48ωρο όμως και το επόμενο 48ωρο είναι εξαιρετικά κρίσιμο υπό την έννοια ότι αύριο Πέμπτη ε, ξεκινά το συνέδριο του κόμματος εκεί θα μιλήσει ο κύριος Κασελάκης γνωρίζαμε όμως μέχρι σήμερα ότι θα μιλήσει και ο κύριος Τσίπρας ότι θα έχουμε παρέμβαση του πρώην ναι. και πρωθυπουργού ε, Εδώ θα μιλήσει τελικώς πληροφορίες... ο κύριος Τσίπρα. και επίσης θέλω να Ακόμα σε ρωτήσω... Ακόμα δεν ξέρουμε. Άρα έχει δεν αλλάξει, ξέρω. γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι θα μιλήσει. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι θα πάει στο συνέδριο και θα μιλήσει. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι αν ο κύριος Τσίπρα πάει και μιλήσει στο συνέδριο, θα πρέπει να τοποθετηθεί. Η άποψή του προφανώς θα έχει πάρα πολύ μεγάλη ε, σημασία. Και ένας πρώην αρχηγός ε, και προθυπουργός ε, ε, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας ε, δεν μπορεί να κάνει μια φιλολογική, ε, ναι. μια γενικόλογη ε, ομιλία. Θα είναι μια ομιλία που θα, θα μιλάει για όλα τα θέματα ναι. και που θα θα αναφέρεται και στα γεγονότα που συνέβησαν ε, τώρα αλλά και στο παρελθόν βεβαίως, με τη διάσπαση. Βεβαίως δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων που είχαμε και των δηλώσεων και του κυρίου Γιώργου Τσίπρα που έκανε χθε αναφορά στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών και στην Νίκη Λιμπεράκη ότι αν δεν τα βρούμε, εν πάση περιπτώσει, ναι να μιλήσουμε για άλλο πρόσωπο. Έχει σημασία... Τώρα τα βρήκανε. Τα βρήκανε, ναι, αλλά έχει σημασία το αν θα μιλήσει ο νυν πρόεδρος του κόμματος και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα τέτοιο κλίμα όπως έχει διαμορφωθεί, ποιο θα είναι εκείνος που θα αποσπάσει το μεγαλύτερο χειροκρότημα. Γιατί αναγκαστικά, όπω είπε πολύ Κύριε, σωστά, θα πρέπει και ο κύριο Τσίπρας να τοποθετηθεί. Ο κύριο Τσίπρα, ο κύριος... Μα προφανώ. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν θα πάει ο κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι σημείο αναφορά για το ΣΥΡΙΖΑ το ότι ο κύριος Τσίπρας θα επισκιάσει ε, με την ομιλία του, εάν μιλήσει το συνέδριο, αυτό δεν θα πρέπει να το να το ξεχνάει κανένας. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Κασελάκης ε, δεν θα έπρεπε να εύχεται ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει το συνέδριο, Μάλιστα. γιατί γιατί ε, κάθε λέξη της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα. Θα, θα έχει τη σημασία της, θα αναλυθεί από όλα τα μέσα και θα επισκιάσει όλη, όλη τη διαδικασία. Και σας λέω, αν δεν υπήρχε αυτή η τελευταία κρίση, ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να έχει μιλήσει, αλλά θα είχε ε, αναφερθεί στα όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα mm -hmm. και έφεραν τη διπλή διάσπαση, που εκεί στην πραγματικότητα θα λειτουργούσε και ενισχυτικά ε, υπέρ του κυρίου Κασελάκη σήμερα μετά από αυτά τα γεγονότα ο κύριος Τσίπρας είναι αναγκασμένος με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να αναφερθεί, να μπει κάποια πράγματα και για αυτά τα γεγονότα από τη διατύπωση που θα έχει για αυτά τα γεγονότα ο κύριος Τσίπρας θα φανεί και ποια είναι η αποψή Ακριβώς. του ε, οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι αυτή τη στιγμή τώρα τώρα που μιλάμε ο κύριος Τσίπρας είναι αρνητικός στο να μιλήσει Μάλιστα. Τώρα, είμαι συγκεκριμένη, δεν ξέρω... Μέχρι να ερεμίσουν αν... τα πράγματα τουλάχιστον, μετά, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Μετά από αυτά που συνέβησαν χθε. και αν θα, επί... θα, θα έχει Μ. κάποια δεύτερη σκέψη ε, και θα οδηγηθεί στο να κάνει μία ομιλία. Όλα, θα έλεγα, είναι ανοιχτά. Λοιπόν, το συνέδριο είναι σε... από αύριο σε εξέλιξη, έτσι. Μαθαίνουμε ότι δεν έχει κληθεί. Αύριο θα μιλήσει ο κύριος Κασελάκης. Ναι. Ξεκινάει δηλαδή με την κυρία του κυρίου αύριο το απόγευμα. Δεν έχει κρυφθεί η Αριστερά, μαθαίνουμε. Έτσι. Και, δεν έχει... Okay. Και, και, το Κομμουνιστικό Κόμμα, αν δεν κάνω λάθο, δεν δε θα παρέσταται στο συνέδριο αυτό. Οι υπόλοιποι θα στείλουν απεσταλμένου. ο και... κύριο Τσίπρα θα είναι και απλώ δεν θα μιλήσει. <Το> ε, θα, είναι, θα, είναι. Θα είναι θα φυσικά ναι. και θα είναι, έτσι. Ναι, Ε, Σάββατο θα είναι οι ομιλίε των μελών και την Κυριακή θα είναι οι, οι ψηφοφορίε, όπω ήθιστε. Ελένη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα